Ρωτήσω λοιπόν, αν έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία, γιατί ποσά μιλάμε, και επειδή και προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν κάποιες κινήσεις, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά, πώς από πού μπορούμε να αισιοδοξήσουμε ότι αυτή τη φορά κάτι θα γίνει? Πρώτον, έχουμε καταφέρει να ενοποιήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλους τους καταλόγους. Όχι μόνο. Όλες τις λίστες. Όλες τις λίστες. Αυτή τη στιγμή. Και τη λίστα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό. Βεβαίως. Γιατί αυτή είναι η πιο κρίσιμη. Βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κινηθούμε εναντίον όσων. Κοίταξε, Νίκο, καταρχάς δεν πρέπει να ποινικοποιούμε το έμβασμα. Έτσι, δηλαδή, αν εσύ βγάλεις 5 εκατομμύρια ευρώ φορολογηθείς και θέλεις να αγοράσεις ένα διαμέρισμα στη Φραγκφούρτη, θα το αγοράσεις. Δικαίωμά σου. Αυτή είναι η ομορφιά της νομισματικής ένωσης. Έτσι. Ναι. Μέσα στην νομισματική ένωση πας όπου θέλεις και εξοδεύεις τα χρήματά σου, εφόσον όμως τα έχεις δηλώσει και έχεις φορολογηθεί. Όσοι όμως δήλωναν 4 και 5.000 ευρώ για 10 χρόνια και ξαφνικά αγόρασαν στην Περιγραφία μια έπαυλη με 15 εκατομμύρια λίρες, αυτοί θα έχουν πρόβλημα με εμάς. Πρέπει να κινηθούμε και θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα πιστεύω ότι έχει σημασία να εξετάσουμε και την περίπτωση μιας νομιμοποίησης εθελοντικής η οποία θα βασίζεται στην δυνατότητα που θα δώσουμε σε όποιους έχουν βγάλει χρήματα έξω να τα δηλώσουν, όχι να τα φέρουν πίσω στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται, απλώς να δηλώσουν πόσα έβγαλαν, να πληρώσουν το φόρο πάνω σε αυτό που δήλωσαν και να ξέρουν ότι γι' αυτό που δήλωσαν δεν θα διωχθούν. Αυτή η ρύθμιση πότε θα έρθει και τι φόρο θα πληρώσουν? Όπως μου αρέσει να λέω, αν δεν ξέρω τον αριθμό, δεν τον αναφέρω. Και η ημερομηνία είναι και αυτή ένας αριθμός. Τι φόρο θα πληρώσουν για να μην διωχθούν? Και αυτός είναι ένας αριθμός που δεν γνωρίζω, γιατί και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε και τα έσοδα του δημοσίου, αλλά και τη δικαιοσύνη. Και σαν κινήτρο και τη δικαιοσύνη και να μην δίνουμε κίνητρο σε κάποιον να βγάλει τα χρήματα έξω, έτσι ώστε να πάρει αυτή την αμνηστία σε 5 χρόνια. Ρώτησα από για τον Έμφυα και δέχομαι πολλά μηνύματα και σωστά, ότι κακώς δεν ρώτησα τι θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες. Αν δηλαδή θα ξαναφορολογηθούν τα ακίνητα με αυτές τις αντικειμενικές αξίες που είναι προ-κρίσης και που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι. Ξέρεις, όταν πρώτα είχα έρθει στην Ελλάδα το 2000, γιατί ζούσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό τον όρο της αντικειμενικής αξίας. Μου φαινόταν πολύ περίεργο. Πήγα να αγοράσω ένα σπίτι, στα Εξάρχεια θυμάμαι, και μου είπαν ότι η αντικειμενική αξία είναι τόσο, αλλά εσύ θα πληρώσει τόσο. Και λέω, τι αντικειμενική είναι αυτό που θα πληρώσει? Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτό πρέπει να το καταργήσουμε. Είναι τριτοκοσμικό δείγμα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να υπολογίζουμε αυτές τις αξίες. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως, αλλά θα μου επιτρέψει να σου πω ότι αυτό είναι θέμα του επόμενου προϋπολογισμού. Δεν παίρνω και πολλές απαντήσεις στα συγκεκριμένα. Βλέπω μια δυσκολία προφανώς. Όχι, δεν γιατί είναι, είμαστε εν μέσω διαπραγμάτευσης. Δεν θέλω να σου πω τίποτα. Απλώς δεν μπορώ, αρνούμε να πω κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Για την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ που την είπαμε πριν και δεν απαντήσαμε, τι θα κάνετε ώστε να εισπράτεται ο ΦΠΑ? Είναι μείζον θέμα αυτό. Νίκο. Εμείς κάναμε έναν υπολογισμό στην Αγορά την εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα δημοσιεύσαμε αναεφορία πόσα είναι τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν εισπραχθεί. Θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Στην Ελλάδα η χώρα ζούμε όλοι, έτσι, θα είχε λύσει το πρόβλημά της. Στην Ελλάδα αν εισέπρατε το ΦΠΑ. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε να σου μιλήσω προσωπικά αυτή τη στιγμή. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι εάν δεν υπάρξει κάποιος φόβος οποιοδήποτε πολύ αγαθά υπηρεσίες χωρίς αποδείξεις και χωρίς να εισπράττει το ΦΠΑ και να τον αποδίδει, ένας φόβος ότι ο επόμενος πελάτης μπορεί να δουλεύει για την εφορία, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Είμαι σαφής? Απόλυτα. Πρέπει να το κάνετε όμως και πράξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Μάλιστα. Τώρα, με ρωτά πάρα πολλοί κόσμος ποιοι είναι οι έχοντες. Μήπως λέει προεκλογικά δεν μας το είπατε, μήπως μας το πείτε μετεκλογικά. Διότι αφήνεται ανοιχτό το να επιβληθεί κάποια στιγμή ένας έκτακτος φόρος. Επομένως πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν και κατέχουν, όπως έλεγε κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή πάνω από ποιο σημείο θεωρείται ότι υπάρχει πλούτος.
πάνω από ποιο σημείο υπάρχει πλούτος. Αυτό δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Είναι το ερώτημα. Ο πλούτος είναι εκεί που είναι. Ναι. Νομίζω ότι μια όχι, βόλτα όχι, στα βόρεια προάστια θα. Δηλώσατε όταν σας ρώτησε ο Αυτιάς για την έκτακτη εισφορά, ναι. Είπες, Υπουργέ, ότι εάν υπάρξει έκτακτος φόρος θα είναι σε αυτούς που μπορούν να τον πληρώσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν. Είναι μια ερώτηση που νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα που να μην ξέρει την απάντηση. Στην Ελλάδα έχουμε. Οι έκτακτες εισφορές πάνε σε αυτούς που πληρώνουν ήδη. Καταρχάς. Δυστυχώς σε αυτούς πάνε. Εδώ είναι που άλλη μια φορά θα είμαι ένα έκθαμβος. Σου θυμίζω. Ο Γιώργος Αυτιάς, με τον οποίο έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση, μου έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα. Το είπαμε αυτό. Ναι. Δεν θα βάλω έκτακτο φόρο. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν θα βάλω έκτακτο φόρο. Το κρατάω αυτό. Έτσι. Το βίντεο. Έτσι. Είπα ότι αν χρειαστεί ποτέ να βάλω έκτακτο φόρο, θα τον βάλω μόνο εφόσον μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν θα είναι οι συνήθεις ύποπτοι που θα ξαναπληρώσουν πάλι τα σπασμένα. Ναι. Ξεκάθαρο. Τώρα, πρωτογενή πλεονάσματα. Προϋπολογισμός 2015. Τι βλέπουμε να έρχεται, πού θα μας πάει η ζωή και η διαπραγμάτευση? Στόχος μας είναι το 1,5. Και το ρωτώ γιατί έχουμε ήδη... έχουμε μια άσχημη εικόνα που επιβαρύνθηκε από τις εκλογές, επιβαρύνθηκε από αυτή την περίοδο της διαπραγμάτευσης, από την αβεβαιότητα του τελευταίου διαστήματος. Οι ταμιακές εισροές είναι μικρότερες και είναι κοινό μυστικό αυτό. Προφανώς. Δεν αποκαλύπτω κάτι Προφανώς. που δεν είναι γνωστό. Κοίταξε. Ξέρεις, το είπα και προηγουμένως, βρεθήκαμε στην κυβέρνηση μετά από μία προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία αποσταθεροποίησης οικονομίας. Λέγοντας ότι αν εκλεγούμε εμείς, την επόμενη μέρα βγαίνουμε από το ευρώ, κλείνουν τα ATM, έρχεται λοιμός και καταποντισμός. Παράλληλα, να σου θυμίσω, να σου πω μια προσωπική πτυχή της ιστορίας. Ήμουν μερικές μέρες υπουργός, όταν αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο. Δεν πήγα στο Λονδίνο για βόλτα. Πήγα στο Λονδίνο παρά το γεγονός ότι είναι χώρα εκτός ευρωζώνης και πήγα για έναν συγκεκριμένο λόγο. Τρεις συναντήσεις με επενδυτές για να αλλάξει το κλίμα σε μία μέρα. Μία από αυτές τις συναντήσεις ήταν 2,5 ώρες με 200. Το κλίμα άλλαξε. Την επόμενη και μέρα. Και ξανάλλαξε τώρα που βλέπουν στις τηλεοράσεις ότι δεν ξέρουμε αν θα πληρώσουμε το Μάρτιο. Επιτρέψτε να σου πω το εξής για να καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Την επόμενη μέρα το χρηματιστήριο ανέβηκε 12% και οι αξίες των μετοχών των τραπεζών 20%. Την μεθεπόμενη μέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τράβηξε το waiver. Έτσι, ξαναξεκινώντας τη διαδικασία της αποσταθεροποίησης. Η διαπραγμάτευση μας ήταν πολύ σκληρή, γιατί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια Ευρώπη η οποία δεν μας αναγνώριζε το δικαίωμα να έχουμε άποψη για το πρόγραμμα το οποίο επιβάλλουμε. Και ξέρεις κάτι, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη δημοκρατία. Αναφέρω ενδεικτικά ότι μου είπαν χίλια με πολλή εξουσία ότι οι αλλαγές δεν μπορούν να αλλάξουν οτιδήποτε. Νίκο, αν το δεχτούμε αυτό, πρόκειται για μια τεράστια ήττα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παλέψαμε για να μην ισχύσει αυτό. Το πετύχαμε. Ελπίζουμε στη σταθεροποίηση και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η σταθεροποίηση θα οδηγήσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αρκετή ανάκαμψη έτσι ώστε να πετύχουμε ένα θετικό, ένα πλεόνασμα πρωτογενές της τάξης του 1-1,5% για αυτή τη χρονιά. Κάτι το οποίο θα είναι και πολύ ικανοποιητικό και από την πλευρά των εταίρων μας και των θεσμών. Πολλά ερωτήματα έρχονται τώρα στο Twitter. Μάλιστα ένα μου το θέτει μια συνάδελφος από το ραδιοσταθμό Το Κόκκινο, η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, μου λέει, ρώτησε τον Υπουργό γιατί πρέπει να αυξηθούν οι ήδη μεγάλοι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΗ. Είναι θέμα της σημερινής επικαιρότητας αυτό. Αυξήθηκαν οι μισθοί, οι μεγάλοι... Έχουμε αυξήσεις των ήδη μεγάλων μισθών στη ΔΕΗ. Αυτό μου φαίνεται. Είναι... Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Σήμερα έγινε. Αυξήθηκαν οι ναι, μισθοί. Ναι, το είχαν τα δελτία ειδήσεων. Δεν αυτό το έχω ακούσει. Δεν μπορώ να σχολιάσω, Νίκο, για κάτι που δεν έχω ακούσει. Αν έχει συμβεί αυτό, έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι μια καλή απάντηση αυτή. Τώρα, την οποία κρατώ και να δω πώς θα αντιδράσετε αύριο, κύριε Υπουργέ, μόλις έχετε την πλήρη ενημέρωση στο Υπουργείο σας. Ερώτημα που επίσης.